Λίγα 24 ώρα έχουν μείνει πριν από τη λήξη τη προθεσμία υποβολή αντιρρήσεων των δασικών χαρτών. Όπω αναφέρει η προϊσταμένη διεύθυνση δασών Χανίων, Πολύμνια Σκλαβάκη, μέχρι στιγμή έχουν υποβληθεί πάνω από 12.000 αντιρρήσει, ενώ πολλέ ακόμη βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Πάρα πολλή πίεση. Είδαμε πολίτε που έρχονται την τελευταία στιγμή να δουν το ακίνητό τους ή να ενημερωθούν ε, με δεδομένο ότι και τα μηνύματα που έχουμε όχι μόνο από πολίτες αλλά και από επαγγελματίες ότι υπάρχουν στα γραφεία τους αρκετές αντιρρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί είναι, είναι στο στάδιο της επεξεργασίας της αρχικής υποβολής χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί. Άρα αναμένουμε αρκετέ αντιρρήσει ακόμα. Τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή παραδεκτή αντίρρηση είναι οι γεωγραφικέ συντεταγμένε των κορυφών του πολυγόνου που περικλεί την έκταση που αφορά το αίτημα, η επισήμανση και περιγραφή ένομου συμφέροντο και η καταβολή του ειδικού τέλου. Παρασκευή, Σάββατο μέχρι και χθε ε, υπήρχε πρόβλημα με την εφαρμογή ή δεν λειτουργούσε ή δεν μπορούσες, είχε θέαση αλλά δεν μπορούσες να καταχωρήσεις πολύγωνο ή πήγαινε πάρα πολύ αργά, δηλαδή έτρωγαν πάρα πολύ ώρα πολίτες ή επαγγελματίε για να καταχωρήσουν μια αντίρρηση. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι οκ okay η εφαρμογή, ελπίζομαι να μην μπες στο σύστημα ξανά ε, και να προχωρήσει ομαλά έστω αυτές τις τελευταίες μέρες η διαδικασία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο νέα παράταση δεν είναι στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου με αποτέλεσμα να μένουν εκτός πολλέ χιλιάδε αντιρρήσει. Έχουν πολλέ πιέσει για να μεταφέρομαι σε κεντρικότερα τη δυνατότητα πιθανή παράταση. Πράγματι, καλό θα ήταν να υπάρχει μια παράταση έστω και λίγων ημερών που να καλύψει τη διαφορά των ημερών που χάθηκαν από το το προβληματικότητα του συστήματος, αλλά γενικότερα να, δεν θα ήταν καλό να υπάρχουν πολίτες που δεν θα προλάβουν να αρχίσουν αυτό το δικαίωμα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολή αντιρρήσεων εξπρέ χωρί το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία όμω θα πρέπει να αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο. Εάν γνωρίζουν το ακίνητό του, μπορεί να κάνουν την αντίρρηση ακόμα και ενδεικτικά με τις συντεταγμένες που θα τους δώσει ο χάρτης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι σε σχέση με το χαρακτήρα, πρέπει να προσφύγουν στο ΣΤΕ, μια διαδικασία μακροχρόνια και κοστοβόρα, άρα λοιπόν ας μην δουν αψήφιστα αυτή τη διαδικασία.